Κώστας Σαμάντης, αρθρογράφος, δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Δάφνης και Εμιτού, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας κύριε Σαμάντη. Καλή σας μέρα κύριε Δαμαμπολίτη. Κύριε Σαμάντη, οι έννοιες στην εποχή μας είναι παρεξηγημένες με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στη συνεννόηση. Λέγοντας πατριωτισμό, πολλοί καταλαβαίνουν ακροδεξιά και λέγοντας πολιτισμό, πολλοί αντιλαμβάνονται την Κιτσοπούλου και το Γιάν Φάμπρε, τα παλόμενα ΠΕΙ. Έχετε πρόσφατα τοποθετήσει στο δημόσιο διάλογο και λέτε ότι αυτό έχει μία ρίζα. Δηλαδή ο κόσμος πάρα πολύ έτσι έμεινε πίσω από αυτό, διότι η Χούντα κάπως αυτό το πράγμα το υπερτόνισε για να στηριχτεί, για να στηρίξει μάλλον το καθεστώς, και όλο αυτό δημιουργήσε μία αντίδραση. Δικαιολογείται όμως ένα τόσο μεγάλο μέρος της κοινωνίας να περάσει στο άλλο άκρο και να ποινικοποιήσει οτιδήποτε έχει να κάνει με εθνικό σύμβολο ή με πολιτιστικό? Ναι, θα πρέπει να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Όπως πολύ σωστά είπατε, έχει μια ρίζα, αλλά οι αιτήσεις είναι πολύ περισσότερες. Και για να ξεκινήσουμε, όντως η Χούντα των Συνταγματαρχών προσπάθησε να βρει έναν τόπο νομιμοποίησης. Και τον τόπο αυτό τον βρήκε πάνω στον πατριωτισμό. Ήταν ένα από τα αφηγήματα τα οποία ξεδίπλωσε στις 7 χρόνια που ήταν στην εξουσία, όπου προσπάθησε να ταυτιστεί απόλυτα με την Ελλάδα, ώστε όσοι ήταν ενάντια στο δικό της το αφήγημα να θεωρούνται αρνητικοί πάτριδες και προδότες. Μόνο που ακριβώς επειδή αυτό το πράγμα ήταν τελείως επιφανειακό, δεν είχε βαθιές ρίζες και το φάνηκε όταν προσπάθησε αυτό να το διαχύσει στην κοινωνία. Έκανε σε κάθε πόλη σχεδόν γιορτές που βασιζόντουσαν στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, αλλά το αισθητικό αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ ευτελές. Θυμόμαστε ας πούμε και τις γιορτές στο Μάρμαρο, όπου υπήρχαν παρελάσεις με δενεκεδένιες ασπίδες και χάρτινες περικεφαλές, ένα κίτς απίστευτο, όπου ειδικά στους ξένους αλλά και στους Έλληνες που γνώρισαν, αυτό το πράγμα προξενούσε την ιδέα. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι στον πατριωτισμό εκείνη την περίοδο ήταν ταγμένη και η αριστερά μαζί με το κέντρο. Στις μεγάλες διαδηλώσεις που γινόντουσαν τη δεκαετία του 50, όταν είχε ξεσπάσει το Κυπριακό, η αριστερά κατέβαινε με βασικό σύνθημα ένωση. Ένωση δηλαδή της Κύπρου με την Ελλάδα. Ήταν ένα πολύ βαθιά πατριωτικό σύνθημα. Αυτό τη δεκαετία του 60, το έτσι. Ναι, και πιο πριν. Και όταν γινόταν ο αγώνας της ΕΟΚΑ, 55-60, και μετά, όταν επί Μακαρίου, ας πούμε, ακόμα τα πράγματα δεν είχαν κατασταλάξει, το αίτημα για ένωση με την Ελλάδα παρέμενε ζωντανό. Ήταν τότε δηλαδή που υπήρχαν πατριωτικές αναφορές. Πάντως, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, στον επιφανειακό πατριωτισμό της Χούντας, ήταν η μεγάλη ειρωνία να χρεωθεί και τη μεγαλύτερη προδοσία που έγινε με την Κύπρο. Ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή ακριβώς ήταν ψευδεπίγραφο όλο αυτό το πράγμα. Και το έγκλημα της Κύπρου εκείνη την περίοδο στήχησε με την απώλεια του 1/3 περίπου του νησιού και το κουβαλάμε μέχρι σήμερα. Εξίσου όμως και το πολιτιστικό έγκλημα το οποίο διατελέστη επί της Χούντας, το κουβαλούσαμε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί η κοινωνία βλέποντας όλα αυτά τα κίτς φαινόμενα, τις κίτς εκδηλώσεις οποίες έκανε, είχε αρχίσει σιγά σιγά να αποδέχεται το δίπολο το οποίο είχε βγάλει η Χούντα του Παπαδόπουλου και να θεωρεί κακός και κάγκιστα ότι οποιουσδήποτε ήταν πατριώτης ουσιαστικά ήταν με τη Χούντα. Και εκεί ακριβώς αρχίζει και παρατηρείται η πρώτη στροφή της αριστεράς. Δηλαδή ενώ πριν από τη Χούντα υπήρχε μέρημνα και για τον βορειοϋπηρώτικο ελληνισμό αλλά και για την Κύπρο, μετά τη Χούντα, μετά το 1974, οποιοδήποτε μίλαγε για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα θεωρούταν ακροδεξιός και χουντικός, και στα έντυπα της αριστεράς ο όρος βορειοϋπηρώτης εξαφανίζεται πλήρως και αρχίζει και αντικαθίσταται από τον όρο πολίτες της Νοτιού Αλβανίας. Είναι τα πρώτα φαινόμενα, ας πούμε, που υπάρχει μια αποχώρηση από το εθνικό όσον αφορά την αριστερά.
Τότε βέβαια, στα χρόνια της μεταπολίτευσης υπήρχε ένα μικρό κομμάτι, οι παλαιότεροι θα το θυμούνται, ο χώρος του ΚΚΕ εσωτερικού. Ο χώρος αυτός λειτουργούσε πολύ σε αντιδιαστολή με το Ορθόδοξο κόμμα, το ΚΚΕ το σημερινό. Όμως τότε, από ό,τι θυμάται ο κόσμος, η προσωνυμία που υπήρχε ήταν του ΚΚΕ εξωτερικού. Δηλαδή είχαμε στο κομμουνιστικό χώρο δύο κομμάτια, το ΚΚΕ εξωτερικού, το ΚΚΕ το Ορθόδοξο το σημερινό και το ΚΚΕ εσωτερικού. Στα πλαίσια της διαφοροποίησης του ΚΚΕ εσωτερικού της ανανεωτικής αριστεράς, mm-hmm. είχε επιλέξει να τονίσει πολύ περισσότερο το πατριωτικό. Ήταν τότε, ας πούμε, που στο σφυροδρέπανο, στο σήμα του δηλαδή, έβαζε στην πίσω μεριά, ως πλαίσιο, την ελληνική σημαία. Θυμόμαστε επίσης ότι η νεολαία του ΚΚΕ εσωτερικού λεγόταν Ρήγας Φεραίος και το έντυπο το οποίο έβγαζε η νεολαία ήταν ο Θούριος. Δηλαδή, κατεξοχήν πατριωτικές αναφορές. Αλλά όχι μόνο αυτό. Μέσα στον χώρο του ΚΚΕ εσωτερικού υπήρχε μια ισχυρή ομάδα της ελληνικής διανόησης τότε εποχής, όπου στα γραφτά τους, στα κείμενά τους, είχαν ανακαλύψει εκ νέου εμβληματικές μορφές του ελληνισμού και της γενιάς του 30, το Θεόφιλο, τον Παπαδιαμάντη, τον Γκόντολου, πάρα πολλούς από αυτούς, και είχαν ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτή καθε αυτή τη γενιά του 30 και του 60, που οι οποίες κουβαλάγαν έναν ελληνισμό προς ανάδειξη, αν θέλετε. Αυτό βέβαια δεν κράτησε πάρα πολύ. Αυτό κράτησε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70, γιατί σιγά σιγά τα πράγματα αρχίζαν και άλλαζαν. Πώς άλλαζαν? Οι διανοούμενοι του ΚΚΕ εσωτερικού αποφάσισαν ότι αυτός ο χώρος εκ των πραγμάτων δεν έχει πολύ μεγάλη εμβέλεια και άρχισαν και είτε έμπαιναν σε κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, αλλά μπορούσαν να τους δούμε να εντάσσονται και μέσα στο σύστημα μέσα από την ένταξή τους στα πανεπιστήμια και σε διάφορες καλλιτεχνικές διανομήνες και σε άλλες ευρύτερες ομάδες. Σε αυτό θέλουμε να μείνουμε λίγο. Θέλω να μείνουμε λίγο. Αυτό είναι κλασική συνταγή του ΠΑΣΟΚ, πάντα αντλούσε διανοούμενους από την αριστερά. Και θα πούμε και μετά τον ρόλο των διανοούμενων από το χώρο, ειδικά των πανεπιστημίων, πώς λειτουργήσαν. Αλλά θέλω να μείνουμε λίγο εδώ. Αυτό το πατριωτικό ή αμικό αίσθημα που είχε η αριστερά άλλαξε μετά το 70 και ήταν μόνο αυτός ο τρόπος που λειτουργήσε η Χούντα που καπηλεύτηκε, ας πούμε, τον πατριωτισμό και τα εθνικά σύμβολα, ή υπήρχε και μια παγκόσμια περαιτέρω ατμόσφαιρα που είχε προς αυτή την κατεύθυνση? Κοιτάξτε, η παγκόσμια περιραίωσα ατμόσφαιρα, όπως πολύ σωστά επισημάνεται, προέκυψε από το 89 και ύστερα. Ήταν η χρονιά που πέφτει το τείχος του Βερολίνου και μαζί με την κατάρρευση του τείχους καταρρύει και όλο το Ανατολικό Μπλοκ. Μία μετά τις άλλες ανατολικές χώρες, μέσα σε μία νύχτα κυριολεκτικά, αλλάζουν καθεστώς, έτσι σαρώνονται όλα τα παλιά μονολυθικά υποτίθεται σοσιαλιστικά καθεστώτα και μπαίνουν και εντάσσονται μέσα στην ομάδα των δυτικών κρατών. Αυτό ακριβώς είχε ξεσηκώσει μια θύελλα συζητήσεων, η οποία είχε και σαν αφετηρία της το βιβλίο που είχε βγάλει τότε ο Φουκουγιάμα της ιστορίας, που σήμαινε ότι πλέον αντίπαλος δέος στον καπιταλισμό δεν υπάρχει, και ως εκ τούτου οδεύουμε προς μια παγκοσμιοποίηση, η οποία όμως τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αφενός μεν υπάρχει δεύτερη διακίνηση εμπορευμάτων και ανθρώπων, αφετέρου, συνεπαγόμενο του προηγουμένου, είναι ότι καταργούνται τα σύνορα, τα έθνη, οι εθνικές ταυτότητες και πάει λέγοντας. Να φτάσουμε όμως εκεί από το 70 που βλέπουμε εμείς αυτή την αλλαγή, έχει ξεκινήσει προεργασία δηλαδή για να φτάσουμε στο 89. Ναι. Στη χώρα τη δικιά μας περισσότερο έχει μετρήσει η αφομοίωση του συστήματος όσον αφορά στους διανοούμενους και στους δημοσιογράφους που προέρχονται από το χώρο της αριστεράς και το καλλιτεχνικό χώρο βέβαια, έτσι. Μάλιστα. Εδώ παρουσιάζεται το εξής, ότι επειδή η κατεξοχήν αυτή η διανόηση που είχε ως αναφορά στο ΚΚΕ εσωτερικού εντάσσεται μαζικά στα πανεπιστήμια, είναι αυτή η οποία αρχίζει και ιδεολογικά κυριαρχεί στον χώρο της μεταπολίτευσης. Δηλαδή ο λόγος ή το σκεπτικό ή οτιδήποτε εκπορευόταν θεωρητικά από τον χώρο αυτόν κυριαρχούσε σε όλη την ελληνική κοινωνία σιγά σιγά.
Δηλαδή είχε αρχίσει πλέον να θεωρείται έγκλημα καθοσιώσεως να πας αφενός μεν ενάντια στον λόγο αυτής της πρωτοπορίας, αφετέρου να αρχίσει και να επαναφέρεις στη συζήτηση θέματα όπως ο πατριωτισμός, η Ελλάδα, το εθνικό και πάει λέγοντας, ας πούμε. Η ηγεμονία, ας πούμε, της αριστεράς στα πανεπιστήμια είναι κάτι χαρακτηριστικό. Στις εκδόσεις όμως και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θέλαμε να μας πείτε πώς αποτυπώνεται. Κοιτάξτε, καταρχάς υπήρχε η ελληνική διανόηση, όπως είπαμε, η οποία κατευθύνθηκε στα πανεπιστήμια. Αφετέρου όμως υπήρχαν και οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι ένα-δύο επίπεδα, θέλετε, υποδιέστερη της διανόησης, οι οποίοι κάνουν όμως επίσης την ίδια δουλειά. Έτσι, ουσιαστικά λειτουργούν ως άξονες πάνω στο οποίο ξεδιπλώνεται μια ιδεολογία. Και τότε οι αριστεροί δημοσιογράφοι και η αριστερή δημοσιογραφία ήταν επίσης κυρίαρχοι. Να θυμόμαστε, ας πούμε, ότι οι κύριες εφημερίδες ως πόλος αναφοράς ήταν τα Νέα και η Ελευθεροτυπία. Που και οι δύο προέρχονται η μεν Ελευθεροτυπία από τον αριστερό χώρο, έτσι, είδε τα δε Νέα και το σύστημα Λαμπράκη, ας πούμε, ήταν περισσότερο στην κέντρο αριστερά. Αλλά και εκεί μέσα και στις δύο αυτές τις εφημερίδες, τις φέρνω ως χαρακτηριστικά παραδείγματα, έτσι. Κυριαρχούσαν δημοσιογράφοι, οι οποίοι ήταν στην ίδια ακριβώς λογική. Μάλιστα. Και στον χώρο του πολιτισμού, αν θέλετε, είναι χαρακτηριστικό το εξής, ότι το 1971 βγαίνει η ταινία Παπαφλέτσας με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Θα χρειαστούν να περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να ξαναβγεί μια ταινία στον ελληνικό κινηματογράφο η οποία να έχει ως θέμα της την ελληνική ιστορία. Αν κοιτάξουμε όμως τι συμβαίνει σε άλλους εθνικούς κινηματογράφους, αυτό το πράγμα αποτελεί εξαίρεση. Ειδικά στον αμερικάνικο κινηματογράφο οι ιστορικές ταινίες είναι συνεχώς και όχι μόνο και στον ευρωπαϊκό. Έτσι. Θα δούμε ταινίες οι οποίες να κάνουν με τον Πρώτο Παγκόσμιο, με τον Δεύτερο Παγκόσμιο, έχουν να κάνουν και με πράγματα τα οποία είναι συστατικά της ιδιοπροσωπίας τους. Ενώ ας πούμε εδώ στον ελληνικό κινηματογράφο κάθε είδους προσέγγιση κοντά σε τέτοια μπορούσε να χαρακτηριστεί εθνικιστική, έτσι. Ήταν εθνικιστική, ήταν αν θέλετε ενοχοποιημένη, γιατί είχε δημιουργηθεί ένα αίσθημα ενοχοποίησης. Όποιος ασχολούνταν με τέτοια πράγματα αισθανόταν ένοχος ότι ήταν εκτός κοινωνικού σώματος και εθνικιστής. Έτσι. Δεν μπορούσε να βρει επίσης χρηματοδότηση, γιατί αν θα πήγαινε κάποιος και να ζητήσει να γυρίσει μια ταινία με θέμα την έξοδο του Μεσολογίου, όπως έκανε πριν λίγα χρόνια εμάς ο Τσικάρας, και ήταν αυτός ο οποίος έσπασε ουσιαστικά αυτή την οπερτά, δεν θα έβρισκε χρηματοδότηση, γιατί και στον χώρο του κινηματογράφου αυτοί οι οποίοι κυριαρχούσαν ήταν άτομα τα οποία προέρχονταν από την αριστερά. Και μόνο θα σκεφτόταν να γυρίσει μια ταινία για το Μεσολογίο, θα γυρίζαν και θα το πέρανε πάλι με τις φουστανέλες, πάλι με τα κλαρίνα. Δηλαδή θα τον λιδωρούσαν. Οπότε δεν υπήρχε καν ως σκέψη στους δημιουργούς να το κάνουν αυτό. Βέβαια υπήρχαν κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, όπως είναι ο Λάκης ο Παπαστάθης, ο οποίος έμενε στο θέμα του ελληνισμού και της γενιάς του 30, πιστός θαυμαστής αυτής της κατάστασης, αλλά έκανε ταινίες οι οποίες δεν είχαν αυτό καθεαυτό θέμα την ελληνική ιστορία. Δηλαδή γύριζε μια ταινία για το θέμα, έτσι, όπου μέσα από την ταινία αυτή περνούσε η λογική της γενιάς του 30. Αλλά αυτό γινόταν με έναν έμεσο τρόπο. Μάλιστα. Ο πολιτισμός τώρα, επειδή έχει παράλληλη διαδρομή με την έννοια του πατριωτισμού στην Ελλάδα όλο αυτό το διάστημα, περνά και αυτό στη δική του φθορά μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα. Ναι, μεγάλη φθορά, η οποία κυρίως έχει την ανταπόκριση της στο σώμα της κοινωνίας. Δηλαδή υπάρχει μια κρίση σε επίπεδο δημιουργών, αν θέλετε. Είπαμε ότι είναι λίγο πολύ ενοχοποιημένη αυτή η κατάσταση όσον αφορά τον κινηματογράφο, το θέατρο, ακόμα και τη μουσική, αν θέλετε. Αλλά η μεγάλη κρίση είναι αυτή η οποία, την οποία μάλλον τη βρίσκουμε σε επίπεδο κοινωνίας. Βλέπουμε ότι έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη υποχώρηση όσον αφορά τη λειτουργία των εθνοτοπικών συλλόγων. Δηλαδή, ενώ παλιά υπήρχαν
σύλλογοι, οι οποίοι εξέφραζαν τις τοπικές κοινωνίες, τα ήθη, τα έθιμα και διάφορα άλλα τα οποία συνδέονται με την ταυτότητα του κάθε τόπου. Από τη τέλης δεκαετίας του 70, επειδή κυριαρχεί κυρίως το πολιτικό και όχι τόσο πολύ το παραδοσιακό, αλλά και στη δεκαετία του 80, όπου πλέον ζούμε το καιρό της αλλαγής και αυτά τα πράγματα θεωρούνται λίγο πολύ τέμονται, αρχίζουν όλα αυτά να υποχωρούν πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι τη δεκαετία του 80, ας πούμε, το να βρεις έναν τόπο ο οποίος να γιορτάζει τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής του, την καθαρά Δευτέρα, π.χ., ας πούμε, έτσι, ήταν το Πάσχα, με έναν παραδοσιακό τρόπο, με τον κάψιμο του Ιούδα κλπ. Ή του Τούρκου, όπως λένε στα χωριά, ας πούμε. Δεν υπήρχαν τέτοιες εκδηλώσεις, τέτοιες δραστηριότητες. Ήταν επειδή μας ζούσαν περισσότερο σε ένα κλίμα ευοχίας, όπου σιγά σιγά αρχίζει και παρουσιάζεται ο καταναλωτισμός ως πρότυπο και ο πολιτισμός λίγο πολύ αρχίζει και πηγαίνει στην άκρη. Συνδέεται δηλαδή, συνδέεται το οτιδήποτε παραδοσιακό με ένα είδος επαρχιωτισμού. Ακριβώς. Έτσι. Πλέον δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα. Η Ελλάδα θεωρείται μέρος της τμήμα της Ευρώπης. Έτσι. Άρα λοιπόν η ματιά μας θα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα δυτικά. Το να κάνεις τόση, να επανέρχεσαι σε ήθη και έθιμα όπου κυριαρχούν πάλι τα παραδοσιακά όργανα, οι παραδοσιακοί χωροί, οι παραδοσιακές φορεσίες, θεωρείται επαρχιωτισμός. Τώρα πλέον είμαστε Ευρωπαίοι. Αυτά πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη ή δυνατόν και να τα ξεχάσουμε τελείως, να τα σβήσουμε και να ενταχθούμε ως παράρτημα στην Ενωμένη Ευρώπη, η οποία βέβαια έχει άλλες αξίες, έχει κλασική μουσική, η οποία προφανώς δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε, έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει, για να πάμε σε αυτό το κομμάτι, να διαγράψουμε όλο το προηγούμενο. Όλο αυτό είναι ακριβώς όλο που συμβαίνει εκείνη την περίοδο. Όλο αυτό περιγράφεται από τη μια μεριά η έννοια του πατριωτισμού, από την άλλη αυτό πως, όπως ανακλάται, ας πούμε, στην πολιτισμική ταυτότητα, και στο ενδιάμεσο έχουμε μια σύγκρουση ιδεολογική που κορυφώνεται στο τέλος της μεταπολίτευσης γύρω από την ιστορία. Πώς θα εξελιχθεί αυτό? Κοιτάξτε, όντας ιδεολογικά κυρίαρχοι οι διανόμενοι αυτής της λογικής, είχαν αρχίσει πλέον να ποινικοποιούν διάφορες εκφράσεις όπως πατριωτισμός, σημαία, Ελλάδα, και το θυμόμαστε αρκετά έντονα. Δηλαδή οποιοδήποτε τολμούσε να μιλήσει ότι υπάρχει ένα εθνικό πρόβλημα που αφορά στην επιθετικότητα των Τούρκων στην Κύπρο, τότε θεωρούταν γραφικός, πολεμοκάπλος και επικίνδυνος. Αυτό είχε εξαπλωθεί ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε ένα αντίπαλος δέος, αυτή η ομάδα, η ιδεολογικά κυρίαρχη, εξαπλωνόταν συνεχώς παντού. Έλεγχε τα πάντα. Από το τι ακριβώς γίνεται στον χώρο του πολιτισμού, μέχρι ποιες εργασίες βγάζουν πτυχιακά οι φοιτητές στα πανεπιστήμια. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, τιστώνωνε την αυτοπεποίθηση, όπου κάποια στιγμή αποφάσισαν ότι μπορούν να αλλάξουν ακόμα και την επίσημη ιστορία της χώρας. Και εδώ ακριβώς ήταν το σημείο που που ξέσπασε μια πολύ μεγάλη σύγκρουση. Αν θυμάστε καλά, ήταν το 2006, όταν κυκλοφορεί το βιβλίο της έκτης Δημοτικού, όπου αρχίζει και μιλάει, ας πούμε, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι για το συνωστισμό στη Σμύρνη. Προσπαθεί να φτιάξει μια ιστορία πουρέ, όπου οι εκφράσεις του ηρωισμού. Και επειδή βάλαμε και όρους μαγειρικής, και πουμαρό τώρα που είναι της μόδας. Ακριβώς. Να φτιάξει μια ιστορία πουμαρό, λοιπόν, σαν σάλτσα η οποία να πηγαίνει παντού. Και κυρίως να προσπαθεί να αμβλύνει τις υπαρκτές εντάσεις, διαφορές και διεκδικήσεις που έχει η Τουρκία στο έργο της Ελλάδας. Έτσι, προσπαθώντας να προωθήσει μια ψευδόνυμη επίσης ελληνοτουρκική φιλία. Για να κατορθώσει όλα αυτά, βέβαια, δεν τυχαία. Έτσι, γιατί αφενός μεν θα πρέπει οι δημοσιογράφοι και οι διανοούμενοι να επιτελέσουν το έργο τους ως μακρύ χέρι της Ευρώπης, και αφετέρου, ας πούμε, να αρχίσουν να υπερτερούν οι business και οι δουλειές τις οποίες μπορούμε να κάνουμε με τους γείτονες, και όπου σε αυτά τα δύο πράγματα ο πατριωτισμός φέρνει εμπόδιο.
Άρα λοιπόν, για να αποδομήσουμε τον πατριωτισμό, έτσι να τον καθυλώσουμε, το καθοριστικό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε την ιστορία αυτού. Έτσι. Και μπήκαν στον πειρασμό λοιπόν να αρχίσουν να κυκλοφορούν βιβλία όπου η εξάρτηση του πατριωτισμού της ελληνικής κοινωνίας και του λαού μας θα έπρεπε σιγά σιγά να πάνε προς τα κάτω. Όπου τα εγκλήματα που έχει κάνει η άλλη πλευρά, έτσι, γενοκτονίες, εθνοκαθάρσεις και καταστροφές, επίσης θα έπρεπε να πάνε προς τα κάτω. Και προσπάθησαν να περάσουν μια λογική ότι π.χ. η μικρασιατική καταστροφή δεν ήταν και καταστροφή. Αυτό το οποίο έγινε, ας πούμε, στη Σμύρνη ήταν απλά ότι κάποιοι συνοστίστηκαν στο λιμάνι και πνιγήκανε πέφτοντας στη θάλασσα. Έτσι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και τώρα βρίσκουμε ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι λένε ότι πράγματι έγινε μικρασιατική καταστροφή, αλλά δεν ήταν και γενοκτονία. Λες και ξεχνάμε τα μελέτα μπουρού, ας πούμε, τα τάγματα εργασίας και το ότι έχουν υποστεί Ασσύριοι, Αρμένοι, Πόντιοι. Και όλο αυτό τώρα φτάνει στο σήμερα και θέλω να κλείσουμε με το σήμερα. Πιστεύετε ότι η ελληνική κοινωνία έχει κάνει στροφή προς την παράδοση και σε ποια σημεία, ας πούμε? Κοιτάξτε, το 2006 ήταν το πρώτο ελπιδοφόρο μήνυμα. Γιατί η αντίδραση της κοινωνίας, ουσιαστικά μια αντίδραση από τα κάτω, ήταν αυτή η οποία οδήγησε το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει το βιβλίο της έκτης δημοτικού. Γιατί ακριβώς όπως σας είπα, ήταν έντονες οι κοινωνικές αντιδράσεις. Που φάνηκε ότι ακόμα υπήρχαν βαθιά μέσα στο σώμα του αυτού του λαού, ας πούμε, πατριωτικές αναφορές. Και αυτό το πράγμα πήρε πολύ μεγαλύτερη έκταση τον καιρό των μνημονίων. Γιατί τι έγινε τον καιρό των μνημονίων? Ουσιαστικά ενταφιάστηκε ένα μοντέλο παρασιτισμού, το οποίο κυριαρχούσε σε κοινωνικό, σε οικονομικό κυρίως, αλλά και σε πολιτιστικό επίπεδο, και το οποίο μας έδινε την ψευδέστηση ότι θα ζούμε συνεχώς με επιδόματα και δανεικά. Κάποια στιγμή όμως αυτά τα επιδόματα και δανεικά έπρεπε να επιστραφούν, και όταν έφτασε εκείνη την ώρα, τα μηδανάρια και κατέρευσε η ελληνική οικονομία. Κατέρευσε, ας πούμε, το 25% του ελληνικού ΑΕΠ και κατέρευσε επίσης και το 35% της ελληνικής οικογένειας. Και εκεί ακριβώς που είχαμε την ελπίδα ότι θα προστρέξουν να μας σώσουν οι ευρωπαϊκοί εταίροι μας, η γερμανική Ευρώπη εξαπέλασε μια ανεφόρον επίθεση στη χώρα μας και καταλάβαμε πλέον ότι η ευρωπαϊκή ταυτότητα ήταν ψευδόνυμη. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ταυτότητα αν δεν υπάρχει ισχυρή εθνική ταυτότητα. Και βρεθήκαμε κυριολεκτικά ξεκρέμαστε. Συνειδητοποίησε τότε η κοινωνία ότι έσχατο ο χειρό άμυνας απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις είναι να ξαναθυμηθούμε το ποιοι είμαστε. Είναι αυτό που έλεγε κάποια στιγμή και ο Μίξο Δωράκης, ότι Έλληνα αυτό που ήσουν κάποτε θα γίνεις ξανά. Και αρχίσαν τότε σιγά σιγά να επανέρχονται όλα αυτά τα οποία μας ορίζουν ως ταυτότητα. Αρχίσαν πλέον, ας πούμε, οι παραδοσιακές, οι σχολές μάλλον παραδοσιακών χωρών και παραδοσιακής μουσικής, χωρίς έτσι, στο ξαφνικά και υπόγεια, να γεμίζουν από νεαρό κόσμο. Δηλαδή τα παιδιά, η νεολαία, που είναι και το μέλλον, ας πούμε, έβλεψε ότι στρεφόντουσαν σε αυτή ακριβώς τη λογική, να συναντήσουν ξανά την παράδοση μέσα από το χορό και τη μουσική. Έβλεπε ξανά, ας πούμε, τους εθνοτοπικούς συλλόγους να γεμίζουν, να αρχίζουν να γεμίζουν από μέλη και να αρχίζουν όλο ένα και περισσότερο να επαναφέρουν ως αναπαράσταση τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής τους. Τώρα πλέον δεν υπάρχει τόπος, δεν υπάρχει νησί, δεν υπάρχει περιοχή που να μην αναβιώνει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο ιστορικά ήθη και έθιμα. Θα μου πείτε ότι ενδεχομένως αυτά γίνονται και για λόγους τουριστικούς. Ναι, μπορεί να γίνονται και γι' αυτό. Αλλά έχει σημασία όμως ότι αντιλαμβάνονται ότι ακόμα και γι' αυτό το λόγο τα ήθη, τα έθιμα, η παράδοση αυτής της χώρας είναι κάτι το οποίο δεν αξίζει να το πετάξεις στα σκουπίδια, αλλά απέναντίας αξίζει να το αναδείξεις. Και νομίζω ότι πλέον δεν γίνεται για οικονομικούς λόγους αυτά τα πράγματα. Μπορεί ο τουρισμός να βοηθάει στην υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, αλλά η πίστη στο τι ακριβώς κουβαλάει αυτός ο κόσμος, αυτός ο λαός ως φορτίο, είναι που δείχνει ότι επιμένουν κάποιοι να το υπερασπίζονται.
Ωραία. Με αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα και τη στροφή που έχει κάνει η ελληνική κοινωνία, νομίζω ότι είναι ένας ωραίος τρόπος να κλείσουμε. Κύριε Σαμάντη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Σας ευχαριστώ εγώ, κύριε Δαμαμολίτη, για την πρόσκληση την οποία μου κάνατε. Να είστε καλά. Γεια σας.